οι πρώτοι που θα ήθελαν να είναι πραγματικότητα αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, δηλαδή ότι θωράκισε το δημόσιο σύστημα περίθαλψης και ότι έκανε σοβαρό σχεδιασμό όσον αφορά την πρόληψη, δηλαδή την ιχνηλάτηση και τα τεστ, θα ήμασταν εμείς. Για τον απλούστατο λόγο ότι εμάς το κριτήριό μας είναι η υγεία του λαού, μακριά από μας οποιοδήποτε μικροπολιτικαντισμός, δεν μας ενδιαφέρει αν τα εύσημα ή τη χλέβη την εισπράττει ο υπουργός, ο εκάστοτε, της εκάστοτε κυβέρνησης ή αυτός μιας άλλης κυβέρνησης. Με αυτό και μόνο το κριτήριο, δυστυχώς σήμερα διαπιστώνεται περίτρανα ότι αυτές οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης δεν είναι πραγματικότητα, αλλά είναι τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Θέλω να πω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα για να μην σας κουράζω, που είναι αυτών των ημερών. Αθήνα. Το μεγαλύτερο υποτίθεται νοσοκομείο αναφοράς της χώρας, το πιο σημαντικό από άποψη πλήθους περιστατικών, όσον αφορά την επιδημία COVID-19, το νοσοκομείο Σωτηρία. Έγγραφο του διοικητή του νοσοκομείου πριν λίγων ημερών προς όλους τους γιατρούς του νοσοκομείου, που τους έδινε εντολή να κάνουν το μήνα Σεπτέμβριο του 2020 εφημερίες όσες χρειάζονται πάνω από το πλαφόν εφημέρευσης λόγω ελλείψεων ιατρικού προσωπικού. Δεύτερο νοσοκομείο που είναι νοσοκομείο υποτίθεται αναφοράς για τη μάχη ενάντια στην επιδημία, δεύτερη ναυαρχίδα, νοσοκομείο Αττικό. Σήμερα το πρωί και έκτος νοσηλευτής της μονάδας εντατικής θεραπείας βγήκε θετικός στον κορονοϊό, και αυτό γιατί όλες τις προηγούμενες μέρες η διοίκηση του νοσοκομείου αρνείται να εφαρμόσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ίδιου του ΕΟΔΗ, που προβλέπουν, όπως θα θυμάστε, ότι αν νοσηλευτής ή άλλος υγειονομικός έρθει σε επαφή με κρούσμα ή σε ύποπτο κρούσμα, πρέπει να βγαίνει σε καραντίνα τουλάχιστον για 7 μέρες, αρνήθηκε να τους βγάλει σε καραντίνα, εξακολούθησαν να εργάζονται και κάθε μέρα βγαίνει και ένας ακόμα νοσηλευτής θετικός. Και αυτό το έκανε την ίδια στιγμή που στην ίδια μονάδα υπάρχουν 9 επικουρικοί νοσηλευτές, συμβασιούχοι, που λύγει η σύμβασή τους και απολύονται, και η κυβέρνηση δεν υλοποιεί τη δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού από το Μάρτιο του 2020 για να τους μονιμοποιήσει. Έχουμε ανάλογα παραδείγματα και από τα νοσοκομεία της υπόλοιπης χώρας κάθε μέρα, από την Καλαμάτα, από τη Ζάκυνθο, από το Ρέθυμνο, από το δικό μου το νοσοκομείο της Νίκαιας, που χθες έγινε για αυτά τα θέματα κινητοποίηση από τους εργαζόμενους προς τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια κλπ. Και αντίστοιχα παραδείγματα από την Βόρεια Ελλάδα, που θα τα αναφέρει η συνάδελφος η Κατσίμπα. Όσον αφορά δε το δεύτερο σκέλος της πρόληψης, που είναι εξίσου σημαντικό, γιατί εμείς από το Μάρτιο λέγαμε ότι το νούμερο ένα είναι η πρόληψη, η ιχνηλάτηση και τα τεστ, και όχι να περιμένουμε ένα μαγικό εμβόλιο μήπως πέσει κάποτε από τον ουρανό, από το Μάρτιο τα λέγαμε αυτά, και εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και δεν υπάρχει κανένα σοβαρό σχεδιασμός, δυστυχώς, κατά τη γνώμη μας. Πέρα από αυτό που είπε η Πρόεδρος πριν, που το ξέρετε όλοι, που αν είναι δυνατόν να λένε ότι μας τέλειωσαν τα αντιδραστήρια, είχαμε και τους καλοκαιρινούς μήνες αυτό που ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι δυστυχώς θυσιάστηκε ο σχεδιασμός της ιχνηλάτησης για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων μεγάλων συμφερόντων μεγάλων διεθνών τουριστικών πρακτορείων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σχεδιασμός πραγματικός ιχνηλάτησης επαρκούς στις πύλες εισόδου της χώρας. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ακόμα σοβαρός σχεδιασμός για ιχνηλάτηση ούτε σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που πρέπει να κάνουν τακτικά τεστ τουλάχιστον 2 φορές το μήνα, ούτε σε εργαζόμενους που έρχονται καθημερινά σε επαφή με ευπαθείς ομάδες, όπως για παράδειγμα τους υγειονομικούς, και τους εργαζόμενους σε διάφορες δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων και άλλες δομές, που επίσης θα πρέπει να κάνουν τεστ τακτικά 2 φορές το μήνα. Ακόμα και τώρα, έκτο μήνα της επιδημίας, αυτός ο σχεδιασμός δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα. Αυτά όλα τα είχαμε πει από 24 Μαρτίου 2020
στον κύριο Κικίλια και στον κύριο Κοντοζαμάνη. Σαν ομοσπονδία τους είχαμε κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το τι πρέπει να κάνουν. Δεν έκαναν, δεν άκουσαν τους νοσοκομιακούς γιατρούς και μάλιστα ουδέποτε δέχτηκαν να μας ξανασυναντήσουν από τότε. Από αυτήν τη μία και μόνη συνάντηση που έγινε, το υπενθυμίζω 24 Μαρτίου, δεν είχαμε την τιμή μετά να γίνει καμία άλλη συνάντηση παρά τις εκκλήσεις μας και παρά το γεγονός ότι είχαμε απευθύνει έκκληση για συνάντηση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ουδέποτε μας απάντησε. Ας ακούσουν λοιπόν έστω και τώρα τους νοσοκομιακούς γιατρούς και ας σοβαρευτούν. Ευχαριστώ.